μέσα στα μάτια σου θάλασσες. Και η δεύτερη σκέψη, και ίσως να ήταν και της γυναίκας μου ιδέα, γιατί ήξερα ότι εγώ λάτρευα πάντα τη φωνή του Μητροπάνου, ήταν γιατί να μην δεις το Μητροπάνου, που στο κάτω-κάτω 10 χρόνια λέτε να κάνετε ένα δίσκο μαζί και σου αρέσει και τον ακούς συνέχεια. Στα μάτια μου να διαβάζεις ότι με λόγια. Το Ντόκα ήμασταν φίλοι πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει συναυλίες μαζί, πάντα συζητάγαμε να κάνουμε δουλειά μαζί, αλλά υπήρχε το ότι εγώ ήμουν σε άλλη εταιρεία, αυτός ήταν σε άλλη και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ο Μητροπάνος λειτουργούσε μέσα μου συνέχεια, μέσα στη ψυχή μου λειτουργούσε. Ουδέως αυτό το άχτο. Η πρώτη συνάντηση έγινε σε μια κυπριακή ταβέρνα. Εκεί μου έχω στη Θεσσαλονίκη, το μια στάση εδώ. Αυτό το άχ τελικά μου βγήκε και έγινε και η χημεία. Τα αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθε σε θέση. Μπορεί να έφυγε, αλλά δεν έφυγε. Εγώ κάθε μέρα τραγουδάω τραγούδια που είναι σαν να είναι δίπλα μου. Είναι σαν να τα λέμε. Είναι από τους ανθρώπους που δεν φεύγουν. Σημάδεψε την καριέρα μου, σημάδεψε προσωπικά μου πράγματα, οπότε δεν φεύγει, είναι κάθε μέρα το πράγμα. Κάθε μέρα τραγουδάμε μαζί.